Δεν είχα. Χρήση της χρήση της. Τι είναι? Γάτα στα κεραμίδια. Αχι, εγώ που με παίρνει κάποιος και έχω τα νύχια μου στα τζάμι. Έχασες, αλλά δεν πειράζει. Η εκπομπή μου σε κάνει δώρα, δύο μας σε καλτσάν, μία βιντεοκασέτα με άγρια άδεια και μπορείς όποτε θέλεις να περάσεις από το σταθμό να δεις τα βυζάκια. Θα με, ναι. Αγαπημένη μου Μαρία. Αγαπημένο μου παιδί. Αγαπητά Bodyline. Τάκ, τάκ, δεν είναι κανείς εδώ. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμα μετά τα χαρακτηριστικά είχα. Τελειώσαμε. Να πάρω το Τζίμι μου τώρα. Ναι. Έλα, Τζίμι. Με είδες. Σε είδα. Τζίμι, πες μου, ήμουν τα τέλεια. Ήσουν το γέλιο και σταματά μου τα πρίζεις, έτσι. Σου τα πρίζα, και είναι τα άρα πρισμένα. Πες μου. Αβάσταχτα. Να σου πω, Μισελ, γιατί δεν παίρνεις τον καινούριο στον γκόμενο. Ποιος είναι ο καινούριος μου γκόμενος? Και πού θες να ξέρω? Κι εγώ πού να ξέρω, αφού το κάναμε δεμένα μάτια. Τυφλά σύστημα, την τάκτα. Να σου πω, Μισελ, μπορείς να μην με ξαναπάρεις, γιατί όποτε παίρνεις, μαδάει ο σκύλος μου, ναι. Γιατί με μαλώνεις, Τζίμι μου, γιατί? Θα πάω στο μικρούτσικο, θα τα πω όλα. Τι είπες? Χαβίδικες, Ναι, έκλασα μέντες. Αφού είσαι η πρώτη μου σχέση, ρε Τζίμι μου, είσαι αφράτες μου, Αφού το όλα τα θυμάμαι, τζάμια, παράθυρα, εκείνο το βράδυ, με. Ναι, ήμουν πρώτη σου μου. Αφού πρώτα πήγες μόνος στα ξαδέρφια. Τα ξαδέρφια δεν πιάνονται. Ήσουν ο πρώτος ξένος. Απλώς είχα πολλά ξαδέρφια. 18 και ο Παναγιάννης 19. Μισελ, να σου πω κάτι. Είσαι ηλίθια, είσαι βούρλο, είσαι πόπι, είσαι τοκ-τοκ. Κλαιοκιάσχημα, γαμώτη μου. Μισελ, αν μπορείς να καταλάβεις έτσι, σου ζητά κάτι δύσκολο, το ξέρω, για σένα είναι αδύνατο. Λοιπόν, εγώ έχω φύγει. Πού έχεις πάει? Τα κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Πού έχεις πάει. Αλλά εγώ τι να του απαντήσω? Να του πεις να ρωτήσεις το Καμωδίνο. Μισελ, το ξέρεις ότι μου ήρθε το χαρτί για να πάω φαντάρος. Τι θέλω να πω, γαμώ, ότι μου το ξέχασα. Στο θυμίζω, πάω φαντάρος. Θα βάλεις στολή? Ναι, θα ντυθώ κολομπίνα. Ερεθίστηκα. Αυτό το συνεχή ερεθισμό, να πας να το κοιτάξεις. Μην τον αφήνεις έτσι. Στο καλό φαντάρε και καλή τυχιά που κι αν πας. Στα σύνορα. Εσένα δεν σου ήρθε το χαρτί? Α, ποιο χαρτί? Το χαρτί υγείας, ποιο χαρτί? Αφού και οι γυναίκες πας στρατό. Δεν το ξέρες? Εγώ θα πάω ανάπτυξη. Θα μπω σε μια φρεγάτα, θα πάρω και τα κιάλια και θα φωνάς. Τούρκας, Τούρκας. Μισελ, δεν πας να σε δει ο Τσοκατζόπουλος πριν σε πάρουνε? Θα με πάρει άλλη φρεγάτα. Πώς έχει φρεγάτα, άλλη. Τζίμι, να σε ρωτήσω. Μπορώ να πάρω και το κρεβάτι μου μαζί? Όπως λέει και η ηλίθια εκπομπή σου, τσούκου τη τσούκου τη. Εγώ θα το πάρω, θα το πάρω. Θα με πάρω στο κρεβατάκι μου και θα φωνάζω. Τούρκας, Τούρκος. Αν δεν πάρω το κρεβατάκι μου, θα αυτοκτονήσω. Αλτ, τι είσαι? Αυτόματος τηλεφωνητής, άντε και. Τζίμι, τώρα το έμαθα, ρε. Άσε, Κριστόφορε, ένα σου λέω μόνο, χάνω το μαλλί μου. Μη κάνεις έτσι, ρε, θα δεις. Θα το μαζί στο κομμωτήριο και θα σου κρατάω το χέρι. Όπως τότε, στην εγχείρηση με τα κρεατάκια. Ρε, Κριστόφορε, πώς θα κουρευτώ? Ολική. Τι ολική? Ολική νάρκωση. Δεν μπορώ να κάνω τοπική. Δεν το συζητώ, ολική. Μόνο στη Σκοπιά, χάνω την πενδέ μου, χάνω το μαλλί μου. Έλα, ρε, Τζίμι, μη κάνεις έτσι, είναι όλη η ζωή μπροστά μας. Αυτό το θέμα ότι είναι όλοι μπροστά μας. Τζίμι, το σκέφτηκα, λοιπόν. Θα διακόψω τη σχολή μου και θα έρθω μαζί στο στρατό. Είσαι φίλος εσύ. Πρέπει να το κάνεις, γιατί δεν ξέρουμε και ελληνικά καλά για να γράφουμε γράμματα. Πρέπει να είσαι δίπλα να μιλάμε. Έλα, ρε, Τζίμι, μην κάνεις έτσι. Δεν είσαι ο πρώτος που πάει φαντάρο. Ναύτης. Και αν έρθει ο Τούρκος, τι θα κάνω? Αν είχα το μαλλί τουλάχιστον, δεν θα τον έβλεπα. Τώρα θα τον δω ολόκληρο. Δεν έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει με το χαμόγελο στα χείλη, είπαν τα ναυτάκια μας μπροστά? Ναι, αλλά και τώρα τα ναυτάκια, τα τουρκικά ναυτάκια πάνε με το χαμόγελο, να δούμε ποιο χαμόγελο θα χαμογελάσει. Άλτιση! Φλόρος σε νησί.